Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σάλι. Είναι της κατηγορίας ουρά του δράκου, μπορείτε να το πλέξετε πολύχρωμα ή μονόχρωμα, πλέχετε πάρα πολύ απλά. Είναι ένα φανταστικό σχέδιο, πιστέψτε με. Δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς οι αρχάριες να το φτιάξετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να αποθηκεύετε τα βίντεο και να τα φτιάχνετε και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχέδια μπορούμε. Το κανάλι κορίτσα το έφτιαξα για να μην χαθούν τα σχέδια που έχουμε μαζέψει σαν οικογένεια. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε και τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πάρουμε την κλωστή μας και θα πάμε να κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας. Θα περάσω μέσα το βελονάκι, θα τραβήξω και θα τραβήξω και την κάτω κλωστή ώστε να μου κλείσει και να μου σχηματιστεί ο κόμπος της αρχικής μου. Του αρχικού μου πλεκτού. Θα πάμε τώρα μαζί να κάνουμε 33 αλυσίδες για να αρχίσουμε το σχέδιό μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Είναι οι 33 αλυσίδες που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε τώρα την πρώτη μας σειρά να φτιάχνουμε το σχέδιο. Κρατάω στην 33η αλυσίδα το χέρι μου και βάζω άλλες 3 αλυσίδες και παίρνω κλωστή και θα πάω στην 32η μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω στο την πρώτη μου θηλιά και τη δεύτερη κάνοντας ένα ποδαράκι. Θα κάνω μία αλυσίδα, θα αφήσω στο μία αλυσίδα της κάτω μου σειράς και θα πάω στη δεύτερη μου αλυσίδα, αφήνω τη μία και πάω στην άλλη και κάνω ποδαράκι. Κάνω μία αλυσίδα, θα αφήσω τη μία μου αλυσίδα, θα πάω στην επόμενη αλυσίδα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Θα αφήνω μία αλυσίδα και θα πατάω στην επόμενη αλυσίδα για να κάνω το ποδαράκι μου. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτή την αλυσίδα και θα πάω στην επόμενη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ποδαράκι. 1, 2, 3, 4 κουτάκια, θέλουμε 5 κουτάκια. Με ένα, μία αλυσίδα, αφήσω ένα και πάω στο επόμενο και κάνω ποδαράκι. Και τώρα τι κάνω, θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στην τέταρτη μου αλυσίδα, 1, 2, 3, 4, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα κάνω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο που έκανα το ποδαράκι, για να ξανακάνω πάλι ποδαράκι, να σχηματιστεί ένα V, 1, 2, θα πάρω κλωστή και θα αφήσω 3 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι για να κάνω πάλι V. 1, 2, 1, 2, 3, 4, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και
θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα αφήσω 5, 1, 2, 3, 4, θα πάω στην πέμπτη μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω πάλι στην πέμπτη, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Θα κάνω 1, 2 αλυσίδες και θα πάω τώρα στην τελευταία μου, θα αφήσω δηλαδή 1, 2, 3, θα πάω στην τέταρτη, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ποδαράκι. Και 1, 2 θα πάρω, θα γυρίσω και θα πω στην ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Χωρίς την κλωστή μου θα την κόψω στο τέλος και γυρνάω το πλεκτό μου και τι κάνω. Θα πάω μέσα δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο και θα κάνω και 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο βέ μου και θα κάνω 4 αλυσίδες ακόμα, συν τις 3 που έχω στον αέρα να είναι 4. 4 ποδαράκια. 1, παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη. Έχω κάνει 3 ποδαράκια, μετράω και τις αλυσίδες. 4 ποδαράκια. 5 ποδαράκια. Θα πάρω τώρα κλειστή και θα πάω ακριβώς απέναντι εδώ και θα πάω να κάνω και εκεί 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Θα κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που έχω κάνει της από κάτω μου σειρά θα κάνω 2 ποδαράκια πάνω. 1 και θα πάρω κλωστή και θα πάω στο ίδιο σημείο και θα κάνω και το δεύτερο. Θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς δίπλα και θα κάνω 1 ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα πάω δίπλα και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξαναπατήσω και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα αυτή τη φορά, θα πάρω κλωστή και θα περάσω απέναντι εδώ και θα κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Έκανα τα 5 ποδαράκια, θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα πάω ακριβώς σε αυτό το σημείο και θα κάνω και εκεί 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5 και 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω το ποδαράκι, θα πατήσω να κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα και θα αρχίσω να κάνω ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα και πάλι ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς δίπλα πάλι ποδαράκι. Δηλαδή θα εξακολουθήσω να κάνω μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή και θα πάω δίπλα και θα κάνω και το άλλο μου ποδαράκι. Έκλεισα και τη δεύτερη μου σειρά. Πάμε να κάνουμε, να γυρίσουμε το πλεκτό μας, να πάμε να κάνουμε την τρίτη μας σειρά. Και 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα και θα κάνω ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω εκεί που έχω το ποδαράκι, να πατήσω, να κάνω ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω και θα τραβήξω να κάνω ποδαράκι. Τα ποδαράκια μας χωρίτσα θα τα αφήνουμε έτσι όπως είναι, σταθερά. Θα πατάμε ακριβώς όπως είναι στην κάτω σειρά. Θα εξακολουθήσουμε να πατάμε ποδαράκια. Αυτό που κάνουμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ κάναμε τα ποδαράκια που ήταν να κάνουμε. Θα κάνουμε τώρα 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλειστή στο βελονάκι μου και θα πάω, όχι, θα αφήσω 1, 2, θα πάω στο τρίτο ποδαράκι, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου,
θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη, θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλειστές, θα ξαναμπώ στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα πάω ακριβώς εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, δηλαδή έχω αφήσει τα δύο ποδαράκια και είμαι στο τρίτο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα και θα πάρω κλειστή και στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσω θα πάω να κάνω επάνω του δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο. Θα πάω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Μετά πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή και στο διπλανό πάλι ποδαράκι. Στα μέσα ποδαράκια θα πατάω από μία φορά, ενώ στο ακριανά θα πατάω πάντα δύο φορές. Θα κάνω δύο ποδαράκια πάντα στην άκρη. Και θα κάνουμε μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, στο πέντε θα βάλω και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, θα πάρω κλωστή και θα, ένα, δύο, τρία, στο τρίτο μου ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα πατήσω και θα κάνω ποδαράκι. Έτσι έκλεισα και την τρίτη μου σειρά. Θα γυρίσω το πλεκτό μου πάλι και θα πάμε να κάνουμε τώρα. Θα πάω να βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές μαζί και θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω τέσσερα ποδαράκια μαζί. Μέσα στο δέ μου έχω και σύν τις, τα τρία της αλυσίδας θα έχω πέντε πάντα ποδαράκια. Δύο. 3, 4, 5. Έκανα τα 5 μου ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα και θα κάνω και εκεί 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Έχω κάνει και εδώ τα 5 μου ποδαράκια. Μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσω θα κάνω 2 ποδαράκια. Επάνω του ένα και ένα δύο. Στα επόμενα θα κάνω από ένα ποδαράκι για να φτάσω στο τελευταίο ποδαράκι το οποίο θα κάνω ένα, δύο ποδαράκια. Είπαμε η αρχή και στο τέλος θα κάνουμε πάντα δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα και θα κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Έκανα τα 5 μου. Θα κάνω μία αλυσίδα, θα περάσω, θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς δίπλα και θα κάνω πάλι 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα, θα κάνω ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω εκεί που έχω το ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω ποδαράκι. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Δηλαδή, ό,τι κάναμε στην κάτω σειρά, επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα. Μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή, κάνω ποδαράκι. Πάνω στο άλλο ποδαράκι. Μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή, κάνω ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και κάνω πάλι ποδαράκι. Έκλεισα τώρα την πρώτη μου τετράδα από το σάλι μου. Θα γυρίσω και θα πάω να κάνω αυτή τη φορά στην πέμπτη μου σειρά. Στην πρώτη, ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή. Και στην δεύτερη μου, εδώ που θα βάλω το βελονάκι μου, θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε τα ποδαράκια αυτά να τα έχουμε πάντα σταθερά. Μία αλυσίδα, πατάω πάνω και κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι ποδαράκι.
μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω να πατήσω επάνω στο ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, στο πέντε θα μπω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο στο τρίτο μου, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Σχηματίζοντας κορίτσα το δέ μου. Μετά θα κάνω δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή το βελονάκι μου και θα πάω σε αυτό το σημείο, ένα, δύο, δηλαδή στο τρίτο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και μία, δύο, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω τώρα, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα, θα πάρω κλωστή, 2, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, 3 ποδαράκια, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα 1, 2, 3 στο τέταρτο μου, στο πέμπτο, στο πέμπτο μου ποδαράκι, δηλαδή 1, 2, 3, 4, στο πέμπτο θα μετρήσετε από αυτό που αφήνουμε. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο τέρμα και θα κάνω πάλι ένα V. Ένα ποδαράκι, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι το V μου. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα βάλω το βελονάκι μου πάλι μέσα, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα και θα κάνω 4 ποδαράκια και ένα τις αλυσίδες, 3, 5, 2, έκανα τα 4 ποδαράκια συν τις 3 αλυσίδες, έχω κάνει 5, θα κάνω τώρα, θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς δίπλα και θα πάω να κάνω πάλι και εκεί 5 ποδαράκια. 2, 3, 4 και ένα 5. Έκανα και εδώ τα 5 ποδαράκια και εφόσον έχω κάνει τα 5 ποδαράκια θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω θα κάνω 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω πρώτη σιλιά, δεύτερη. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. Θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα πάω στο τελευταίο ποδαράκι και θα πατήσω να κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και ένα δύο ποδαράκια. Θα κάνω μία αλυσίδα αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς δίπλα και θα κάνω πάλι πέντε ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, 4, 5. Θα κάνω τώρα μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς δίπλα και θα κάνω πάλι τα 5 μου ποδαράκια. Τέσσερα και ένα 5. Θα κάνω μία δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα εξακολουθήσω να πάω να κάνω τα ποδαράκια μου. Ένα, μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα, θα κάνω ποδαράκι. Μία, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία, αλυσίδα, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα περάσω δίπλα εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα, θα κάνω ποδαράκι. Από εδώ και πάνω κορίτσα, το σχέδιό μας είναι επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, όταν τελειώσετε την 1, 2, 3, την τέταρτη μας σειρά, στην πέμπτη σας σειρά πάντα θα κάνετε την αύξηση την οποία
οποία κάναμε στην πέμπτη μας σειρά. Αυτό είναι το σχέδιο, ελπίζω να σας αρέσει. Ό,τι απορίες έχετε, με βρίσκετε στην ομάδα μου, πλέκουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. Και σας περιμένω. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.